Παρανάλωμα του πυρός έγιναν αυτοκίνητα σε χώρο επιχείρησης ενοικιαζόμενων οχημάτων στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν θόρυβο από στήλο της ΔΕΗ και μία σπίθα ήταν αρκετή για να προκληθεί πυρκαγιά στα ξερόχορτα, ανησυχώντας τους κατοίκους. Ένα μπαμ. Ήταν σαν δίκανο. Εντάξει, ανησυχήσαμε, αλλά δεν το πήραμε σπίτι. Αλλά είδαμε τον καπνό, πήρα τηλέφωνο αμέσως στη γειτονιά, έτρεξε η υπερασβεστική, είχαμε καλό αποτέλεσμα, διότι προλάβανε, ας πούμε, καήκανε λίγα μάξα. Ακούσαμε ένα θόρυβο, ένα μπαμ ακούσαμε, βγήκα έξω και έκανε σπιθήρα και έπεσε κάτω χωδιά και πήρε φωτιά. Ξαναχτύπησε μετά πάλι από λίγο, ξανά έπεσε άλλο ένα θόρυβο. Πήγαμε, ξέρω εγώ, φωνάξαμε τη βιοσβεστική, η οποία ήρθε αμέσως. Κόπηκε το ρεύμα για ένα λεπτό, λιγότερο από ένα λεπτό. Μετά έτρεχε ο μικρός, έμπαιζε έξω ο μικρός και φώναζε φωτιά και βγήκαμε όλοι έξω. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν κάποια έκρηξη σε ένα στέλο και διακοπή του ρεύματος, αλλά θα γίνει προανάκριση. Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα μέσα στον αστικό ιστό, με τον κίνδυνο επέκταση σε διπλανά σπίτια να είναι ορατός. Τα γρήγορα αντανακλαστικά των πυροσβεστών, ωστόσο, οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν και τους ισχυρούς ανέμους, αποδείχθηκαν σωτήρια. Η υπηρεσία μας κλήθηκε και υπήρχε βοθιά σε χώρο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, από τα οποία καήκανε 4 αυτοκίνητα ολοσιερός και μισό στρέμμα χορτολιβαδική έκταση. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 4 αυτοκίνητα για 13 άντρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα ξερόχορτα σε αρκετά σημεία της πόλης αποτελούν τις ιδανικές συνθήκες για μία πυρκαγιά. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι καταγγέλουν την έλλειψη καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Επειδή τα χόρτα ήταν πάνω από τα αυτοκίνητα και από τις ηλιές, είναι λογικό να πάρει φωτιά αμέσως. Μετά από ένα λεπτό βγήκαν όλοι έξω και είδαμε τη φωτιά. Αυτά τώρα πρέπει να βρούνε. Ποιος πρέπει να βρει τώρα τον δήμαρχο ή τον υπεύθυνο που θα έρθει να καθαρίζει τα χόρτα. Η πυρκαγιά έσβησε άμεσα, με τους πυροσβέστες να προλαβαίνουν τα χειρότερα και την ανησυχία των κατοίκων να λύγει αισίως.